Καλημέρα! Τελείωνε! Τρώει τη βιταμίνη της το κορίτσι. Έχουμε έρθει έξω περπάτημα, θα πάμε στο Κατσούνι, η οποία είναι μια καταπράσινη υπέροχη περιοχή του νησιού που μένουμε στη Λέρο. Από το Λαγκί θέλουμε γύρω στα 5 χιλιόμετρα να πάμε. Ήδη έχουμε φτάσει στα μισά. Η Βαλεντίνα σας δείχνει το καινούργιο της φουστάνι από τη Ρωσία. Όχι, από το Ζάρα είναι αυτό. Αλλά έχει καινούργιο φουστάνι και από τη Ρωσία που ήρθε η μαμά της. Θα σας δείξω και εγώ το δικό μου. Είναι ένα τέλειο από ένα ατελιέ στη Ρωσία από μια πάρα πολύ γνωστή σχεδιάστρια, την Όλγα Γκρινιό. Γκρινουίκ. Όλγα Γκρινουίκ. Πάντως έψαξα, βρήκα και πασαρέλες που έχει κάνει και όλα. Θα σας δείξουμε τώρα πίσω το τοπίο που. Τελείωνε. Κοιτάξτε εδώ θεά, Επίσης να πω, να αναφέρω και να επισημάνω ότι το λιμάνι της Λέρου είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου μετά τη Σούδας. Η Λέρος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος τόπος με ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και με Γερμανούς και με Ιταλοκρατία. Είμαστε στην περιοχή της Μερικιάς και κατευθυνόμαστε προς το Κατσούνι. Θα σας δείξω ακόμα και μέσα τα καταφύγια που είναι μέσα στα βουνά, που πήγαιναν οι άνθρωποι και προστατεύονταν κατά τη διάρκεια των κατοχών. Ναι, είναι και οι φυλακές από πίσω. Θα δείξω. Έτσι, πού είναι το άλλο, εδώ πέρα ήταν. Ναι, να το. Λοιπόν, εδώ. Έτσι σαν κατακόμβι, βλέπετε μέσα. Ναι, τώρα δεν ήξερα να το έχουνε σουίτα εδώ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σαν χείρι. Η Λέρος γενικά έχει πάρα πολύ πράσινο. Κι άλλο εδώ. Πάρα πολλά από τα βουνά της Λέρου είναι τερπημένα από τη μια άκρη στην άλλη. Αλλά παιδιά, σας το συστήνω να έρθετε να επισκεφτείτε αυτό το νησί. Είναι ένα πανέμορφο ιδυλιακό νησί με πανέμορφες παραλίες και πάρα πολλούς κόλπους. Με καταπράσινη βλάστηση. Γιατί γελάς θα φάσουν. Μένουμε Ελλάδα. Θα με δούνε αυτοί και θα δηλώσουν παραίτηση. Λοιπόν, εδώ είναι παλιός ποταμός. Μία πέρδικα. Η Βαλεντίνα καταλαβαίνει γιατί μιλάει τη γλώσσα. Τα περδικίσια. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο τμήμα της Μερικιάς. Δεν έχουμε φτάσει στο Κατσούνι. Εντάξει, είναι και λίγο πιο. Έχουμε ξεκινήσει το βίντεο και από τη μέση για να μπορέσετε να δείτε παραπάνω το τοπίο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια πού προτιμάτε να πηγαίνετε τις διακοπές σας. Πού σας αρέσει, πού έχετε πάει και σας έχει μείνει αξέχαστη εμπειρία. Αυτό τι ήτανε παλιά, νομίζω ήτανε γραφεία εγώ. Ήτανε επί Ιταλών, έτσι. Ναι. Θα σας δείξουμε και τις φυλακές που είναι πιο εκεί. Εδώ είναι παλιά γραφεία των Ιταλών. Άγιο Σπυρίδωνα θα πάμε. Λοιπόν, ναι, είπα θα σας δείξω όλο το Κατσούνι. Βέβαια θα κάνω και διακοπές στο βίντεο για να μπορώ να σας να το μοντάρω, να τα δείτε όλα. Γιατί τώρα αν πάμε με το ρυθμό που πάμε εμείς, θα βλέπετε για αρκετή ώρα το ίδιο τοπίο. Αν και δεν πάμε σιγά, αλλά εντάξει. Θα... Κοιτάξτε εδώ πέρα. Θα κουραστείτε συνέχεια από το ίδιο, την ίδια εικόνα. Ναι, θα κάνω τώρα ένα γύρισμα για να δούνε κάτω την παραλία της Μερικιάς. Όπου και αν έχω πάει, όπου και αν έχω γυρίσει, που έλειπα για σπουδές, που μετά έλειπα σε άλλη χώρα, που ήμουν Αθήνα, που ήμουν Κύπρο, σαν τη Λέρο, πουθενά, δηλαδή πάντα κάτι μου έλειπε. Είναι και το μωρό μου μαζί σήμερα. Είναι και το μωρό.
Το κινητό μου παίρνω βίντεο. Για πες καλημέρα. Καλημέρα. Στείλε φυλάκια. Με συνοδεύει ο κούκλος μου σήμερα να μας πάει με αυτό κατσούνι που είναι ο άντρας της παρέας. Ομορφιά σήμερα, καλοκαιρινή ημέρα. Να μας αποζημιώσει λίγο η κυρά Αριάδνη που πέρασε. Ναι, μωρά μου. Κατσίκι. Η Βαλεντίνα θα κάνει μια στάση να δει τα ξαδέρφια της που βόσκουν εδώ λίγο πιο κάτω. Να πάρω τη δόση. Ναι. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, η Βαλεντίνα έχει ένα ιδιαίτερο φετίχ. Θέλει να μυρίζει την κατσικίλα, θα την εισπνέει καλά. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά η κοπέλα είναι πολύ ανώτερο level, οπότε δεν μπορώ να τη φτάσω. Καταλάβατε. Από εδώ. Τώρα θα συνεχίσουμε κάτω μέχρι όλο αυτό το δρόμο για να μπορέσουμε να πάμε από εδώ πάνω, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο κατσούνι και να σας κάνουμε απευθείας μετάδοση από εκεί. Τα λέμε από το κανάλι σε λίγο. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στο βουνό που σας είχα δείξει πριν. Ανεβαίνουμε. Είναι μια πανέμορφη μέρα. Εδώ, κατά παράδοση με τη Βαλεντίνα, ερχόμαστε αρχές Απριλίου και βουτάμε στη θάλασσα για το πρώτο μπάνιο. Συνήθως δεν ερχόμαστε εδώ για μπάνιο όλο το καλοκαίρι, γιατί έχει λίγες πέτρες, είναι πιο πολλά τα βότσαλα κάτω και εμείς προτιμούμε την άμμο. Αλλά πάντα το πρώτο μπάνιο το έχουμε σαν παράδοση να γίνεται εδώ. Βέβαια την πρώτη φορά είχαμε μια ατυχία, γιατί δεν έχει το αποφασίσαμε χωρίς να έχουμε πάρει μαγιό και πέσαμε χωρίς ρούχα και μετά προσπαθούσαμε να σκοτωθήκαμε να κρυφτούμε, γιατί ήρθαν κάτι βοσκοί που είχαν τα κατσίκια τους. Ναι, είναι τρομερές στιγμές. Αλλά αυτή τη φορά θα έρθουμε πανδρομένες και οργανωμένες. Τι λες? Μην μιλήσω πολύ. Λοιπόν, έχουμε υπέροχα ηλιοβασιλέματα που να σας πω και στη γούρνα να δείτε. Συναγωνίζεται της Σαντορίνης. Ναι, έχουμε πάρα πολλά μέρη. Θα πες μας κι άλλα γι' αυτό, Βαλεντίνα. Τα νέα σου. Ναι. Δεν ξέρω αν το... Όχι, ναι, το βλέπω. Νομίζω αυτό ήταν αποθήκη πυρομαχικών. Σωστά. Και το διπλανό ήταν φυλακή. Νομίζω. Όχι, όχι, το άλλο είναι αποθήκη. Ναι, ναι. Αυτό είναι φυλακή. Αυτό εκεί πάνω είναι φυλακή. Και αυτά εδώ ήταν αποθήκες πυρομαχικών. Εδώ είναι η παραλία που κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο, κάθε Απρίλιο. Πούντες. Πού είναι? Α, ναι. Σκέψου. Από χιλιόμετρα κατάλαβα ότι είναι εδώ η φίλη της. Θα πάμε να της πούμε ένα γεια. Επίσης, στα σχόλια περιμένω να μου πείτε αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας ή κάποιου άλλου αθλήματος. Εμείς λατρεύουμε το περπάτημα πάρα πολύ. Γενικά έτσι τη γυμναστική. Αλλά αν πρέπει να μιλήσω προσωπικά, μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική στη φύση. Από το να είμαι κλεισμένη σε 4 τοίχους, μου αρέσει πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ τη φύση και θέλω να είμαι κοντά της. Έτσι φέρω σε αυτή τη ζωή περαστική είμαστε. Οπότε να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Εδώ είναι η φιλενάδα σου. Καλημέρα, κατσίκες. Κατσίκες. Καλημέρα. Τι κάνετε, κοριτσιά? Κοριτσιά. Καρούσια ή αγόρια? Όχι ρε, αφού πήρα... Τι είναι? Κορίτσι. Τώρα αυτό ήταν τέτοιο ή το άλλο? Κορίτσια είναι, βυζιά είναι. Κορίτσια.
Ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι μια παλιά μονάδα εκτροφής γουρνιών. Γουρουνοστάσιο. Άλλη μια ξαδέρφης εδώ. Η οποία τώρα έχει κλείσει, όπως βλέπετε. Αυτό που θα ήθελα στη Λέρο, ειλικρινά, είναι να εκμεταλλευτούν πιο πολύ παλιά κτίρια, να μπορέσουν να αναδομηθούν, να γίνουν αναπαλαιώσεις σε άλλα που είναι σε καλύτερη κατάσταση, ανακαινήσεις, να μπορέσουν λίγο παραπάνω να πάρουν ζωή κάποια μέρη τα οποία τώρα έχουν ησυχάσει μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, επανερχόμαστε με το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, το οποίο είναι μέσα ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα στο λόφο, ναι, μέσα σε χαράδρα. Είναι εδώ, στην επόμενη γωνία. Φτάνουμε και επανερχόμαστε. Κατεβαίνουμε μαζί. Είναι τέλεια. Κοιτάξτε τι όμορφα, ιδηλιακά όμως, έτσι. Μέσα στη φύση. Παλιό εκκλησάκι, πάρα πολύ παλιό. Δεν ξέρω ακριβώς τη χρονολογία του. Αλλά, Βαλεντίνα, από πότε, από τους Ιταλούς? Λέει. Πού λέει η χρονολογία? Ποια είναι η πρώτη εικόνα που για αυτή το Αγίου Σπυρίδωνα? Εδώ. Αλλά δεν γράφει κάτι το. Δεν ξέρω. Βασικά δεν μου επιτρέπεται να μπούμε εκεί μέσα γιατί. Α! Τέλεια. Αγάπες! Καλείτε σπουδιά. Όχι, κοιτάξτε πού σας έχω φέρει. Κοιτάξτε πού σας έχω φέρει. Κοιτάξτε. Τέλεια! Επιστρέφουμε πίσω στο κέντρο του νησιού. Την πρωτεύουσα, το Λαχί. Και θα επανέλθω με τη συνέχεια του βίντεο που θα σας πάω να δείτε από κοντά ακριβώς πως είναι το λιμάνι μας, να δείτε ακριβώς αυτό που σας λέω. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον τόπο μου. Για τον τόπο μου σαν τόπος, για αυτά που πρεσβεύει και για την ιστορία του. Όπως όλη η Ελλάδα μας. Έχουμε, πιστεύω, ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα όλου του κόσμου. Άσχετο αν άλλοι δεν την έχουν σεβαστεί. Μιλάω για κυβερνήσεις και τέτοια. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μένουμε στην πιο όμορφη, στην πιο ιστορική και στην χώρα με τα πιο γερά ιστορικά και γνωστικά θεμέλια. Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλος ο κόσμος μιλάει μέσα από το σκελετό της γλώσσας μας. Όπως η ιατρική, που όλες οι λέξεις είναι στα ελληνικά και όχι μόνο. Η Ελλάδα έχει ανεξάντλητη ιστορία πίσω της. Λοιπόν, επιστρέφουμε με το λιμάνι από κοντά. Φιλάκια πολλά! Bye.